ευχαριστούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είδα πολλούς από αυτούς που ήξερα, αλλά και πολλά νέα αδερφάκια, ιδιαίτερα τα μικρά τα τραβάνε. Πότε φτάσατε εκεί πάνω, λέω όλοι σας. Ζει ο Θεός μας, αδερφοί, αλλά αυτό μας θυμίζει και κάτι ακόμα, ότι έρχεται η σειρά μας. Πλησιάζει η απολύτρωσή μας όμως, αδερφοί. Αυτό λέει ο κόσμος, περιμένει άσχημα πράγματα και με το δίκιο τους βέβαια. Τι, δεν περιμένει τίποτε καλό, αλλά για μας πλησίασε η απολύτρωσή μας, έφτασε η απολύτρωσή μας. Σε λίγο θα είμαστε στην πατρίδα μας, στην αιώνια. Με ρωτάνε τι κάνεις, λέω λίγο το γόνατο, λίγο όμως, λίγο αγώνας, βγάζω δελτίο πόνου κάθε μέρα. Λοιπόν, αλλά ζει ο Θεός μας, σε λίγο θα πάρουμε ένα σώμα που δεν θα μας ταλαιπωρήσει στους αιώνες των αιώνων. Ζει ο Θεός μας, αδερφοί. Είναι ο μόνος αγώνας που θα ανταμυφθεί είναι αυτός ο καλός αγώνας της πίστεως που αγωνιζόμαστε. Μακάρι είμαστε. Έλεος έκανε ο Κύριος και χάρη στη ζωή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει και αυτό το βραδινό και να μας δώσει αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Θα διαβάσουμε από τη χίλια σελίδα κάτι από την προς Ρωμαίους επιστολή, πολύ γνωστό βέβαια, αλλά και πολύ παρηγορητικό. Το ήττα κεφάλαιο, το 8ο κεφάλαιο και 28 εδάφιο. Χίλια σελίδα στην αριστερή στήλη, πάνω 28 εδάφιο, θα διαβάσω μέχρι και το τέλος. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε υπή προς ταύτα, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλνει είστε καθημών, επειδή ώστις τον ίδιο εαυτού Υιό δεν εφίστη, αλλά παρέδωκε αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και μετά αυτού δε θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα, τι στέλνει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού, Θεός είναι ο δικαιών. Τι στέλνει είστε ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και Αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Τι στέλνει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχερα, καθώς είναι γεγραμμένον ότι εν εκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, αλλά πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαία, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης, θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αμήν, ας έχει δόξα, το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί. Εξεύρωμεν ότι πάντα συνεργούσεις το αγαθό στους αγαπώντας το Θεό. Ποιοι το ξέρουμε? Τα παιδιά του Θεού, αδελφοί. Και δεν το ξέρουμε γιατί είμαστε πολύ έξυπνοι, πολύ μορφωμένοι, γιατί, ξέρω εγώ, έχουμε υψηλό IQ. Όχι, όχι. Το ξέρουμε γιατί μας το αποκάλυψε ο Θεός. Και γνωρίζουμε τα πράγματα του Θεού, τα οποία ευδόκησε ο Θεός να τα αποκαλύψει πού? Στα μωρά του κόσμου τούτου. Σε ευχαριστώ, είπε ο Κύριος όταν γύρισαν οι Εβδομήκοντα και είπανε στον Κύριο όλα αυτά που κάναν, λέει, σε ευχαριστώ, Πατέρα, ότι απέκρυψα τα αυτά από σοφών και συνετών και τα αποκάλυψε στα νήπια πια, τα δικά σου πράγματα. Τις αλήθειες σου, τα μυστικά της Βασιλείας, τα μυστήρια της Βασιλείας. Σε εσάς εδόθη, λέει, να γνωρίσετε αυτά, όχι σε εκείνους. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, και δεν το ξέρουμε γιατί έτσι μας αρέσει να το πιστεύουμε και το πιστεύουμε έτσι. Γιατί έτσι θέλουμε. Όπως μας λένε πολλές φορές, μου έλεγε μια φίλη μου, λέει, τα φαντάζεσαι αυτά. Λέω, αν τα φανταζόμουν, λέω, 40 χρόνια τώρα, δε, πόση φαντασία να έχω, λέω, θα έχει τελειώσει. Λοιπόν, αλλά τα ζούμε, αδελφοί αγαπητοί. Ζει ο Θεός μας. Δεν είναι κάτι στη φαντασία μας, είναι πιο πραγματικό από το ότι σας βλέπω και με βλέπετε. Ξέρουμε ότι είναι ανάμεσά μας και ο Κύριος σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το ξέρουμε πρώτα απ' όλα από το Λόγο του Θεού. Γιατί όσα προεγράφησαν τα παραδείγματα αυτά τα οποία βλέπουμε μέσα από την Αγία Γραφή για, για τη διδασκαλία μας, λέει, έχουν γραφτεί, για να έχουμε την ελπίδα με την παρηγορία και την ενίσχυση των γραφών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε γεγονότα, βλέπουμε πώς εργάστηκε ο Θεός πολλές, στη ζωή πολλών δικών του παιδιών και ξέρουμε ότι ο ίδιος Θεός
για παράδειγμα του Ιωσήφ, που θα πω και πάλι το παράδειγμά του που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι και ο Θεός ο δικός μας. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, δεν έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι περνάμε, ο Θεός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες, και δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολή σε αυτόν. Και ξέρουμε λοιπόν από το λόγο του Θεού ότι όλα τα συνεργεί στο αγαθό ο Κύριος. Και όταν λέει όλα, εννοεί και αυτά που φαίνονται ότι είναι άσχημα, βρε παιδί μου. Δεν είναι ωραίο αυτό το που έγινε, γιατί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό βέβαια, θα πω το παράδειγμα του Ιωσήφ, σας λέω, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα το πω και για μας σήμερα, αδερφοί. Αυτό που συμβαίνει στη ζωή σου, αυτό που συμβαίνει στη ζωή μου, ο Κύριος, ο Πανάγαθος και Πάνσοφος και Παντοδύναμος θα το συνεργήσει στο αγαθό. Δεν θα είναι κάτι για την καταστροφή σου, για το, να ταλαιπωρηθείς, αλλά αυτή η προσωρινή ταλαιπωρία που περνάς και περνάω, γιατί προσωρινή είναι, θα φέρει αιώνιο βάρος δόξης, αδερφοί. Αυτό εργάζεται. Και βλέπουμε αυτό το παράδειγμα του Ιωσήφ, λοιπόν, είναι το αγαπημένο παιδί του Ιακώβ, είναι της Ραχήλ της αγαπημένης του, και τα παιδιά τα άλλα, επειδή το αγαπάει ο πατέρας, το μισούνε. Ναι, δεν μπορούν να τον ευλέπουν, γιατί τον αντιπαθούν. Και δεν φτάνει αυτό, έρχεται και ο Κύριος και του δείχνει και δύο όνειρα. Και τι του δείξε? Ότι θα τον προσκυνήσουν τα αδέρφια του. Και εν τη αφελία του και στη χαρά του ο Ιωσήφ λέει, να σας πω τι μου δείξε ο Κύριος. Λέει, τι σου δείξε, αδερφέ μας, Να, βγήκαμε να μαζέψουμε, λέει, στάρι, και το δικό μου το δεμάτι σηκώθηκε όρθιο. Εκεί πέρα που μαζεύαμε και τα δικά σας πέσανε και το προσκυνήσανε. Ω, αυτό ήταν. Τον αγαπήσανε σφόδρα τα αδέρφια του. Αυτό ήταν. Τώρα λέει, μάλιστα. Να σας πω, λέει, και τ' άλλο. Ο ήλιος, η σελήνη και 11 αστέρια με προσκυνάγανε. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Τελείωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον μισήσανε θανάσιμα, αδέρφια. Ποια τα αδέρφια του. Τα αδέρφια του. Και όταν τον στέλνει μετά από λίγες μέρες, 17 χρόνων παλικαράκι είναι, τον στέλνει ο πατέρας του να δει που είναι τα αδέρφια του που βόσκουν τα πρόβατα. Πάει, τα βρίσκει, με το που τον βλέπουν από μακριά, λέει, νάτος ο Κύριος των ενυπνίων. Έλα εδώ, παιδάκι μου, λέει, έλα εδώ. Να σε σκοτώσουμε, να δούμε τι θα γίνουν τα όνειρά σου που θα σε προσκυνάγαμε κιόλας. Ακούτε. Μα τόσο μίσος τα αδέλφια του. Ο Κύριος τι του δείξε? Ότι θα σε προσκυνήσουνε. Και αυτά αντί να τον προσκυνήσουνε, τον μισούνε θανάσιμα. Μήπως κάναμε λάθος, μήπως δεν μίλησε ο Θεός. Μήπως, ξέρω εγώ, όνειρο ήτανε και δεν ήταν τίποτα. Ξέρετε, τα λέω γιατί και σε εμάς έχει μιλήσει ο Θεός και έχει δώσει υποσχέσεις ο Θεός, και έρχεται ο εχθρός τι να τα αμφισβητήσει. Δεν βλέπεις πως πας, αδερφέ μου και αδερφή μου, δεν βλέπεις ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Περιμένεις ακόμα αυτό που νομίζεις ότι σου είπε ο Θεός. Αλλά δεν νομίζουμε ότι μας είπε ο Θεός, μας έχει μιλήσει ο Θεός, αδερφή. Ζει ο Θεός μας. Και πάνω απ' όλα έχουμε το γραμμένο λόγο του Θεού μπροστά μας, που είμαστε σίγουροι ότι όλες οι υποσχέσεις του είναι ένα αυτό και το ναι και είναι αυτό το αμήν. Βέβαια, επειδή η ιστορία είναι γνωστή στους περισσότερους, θα την πω γρήγορα, δεν τον σκοτώσανε, τον πουλήσανε. Τα αδέρφια του, τα αδέρφια του. Για 20 αργύρια τον πήρε ένα καραβάνι Ισμαηλιτών που τον πήγε στην Αίγυπτο. Τον αγοράζει εκεί ο Πετεφρής, ένας αυλικός του Φαραώ. Αλλά ο Θεός είναι με τον Ιωσήφ, γιατί εργάζεται στη ζωή του, γιατί ο Ιωσήφ είναι με τον Θεό. Γιατί ο Ιωσήφ σέβεται τον Θεό. Παρόλο που δεν είχε γραφή, που δεν είχε τίποτα, ήταν θεοδίδακτος στο να σέβεται τον Θεό. Από τον πατέρα του βέβαια, άκουσε και γνώρισε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπει αυτός ο ειδωλολάτρης, ο Πετεφρής, ότι το σπίτι του ευλογήθηκε εξαιτίας του Ιωσήφ. Και σε λίγο του τα έχει αφήσει όλα, είναι ο απόλυτος κύριος εκεί πέρα, διαχειρίζεται τα πάντα, στους αγρούς, στο σπίτι, όλα, όλα τα διαχειρίζεται ο Ιωσήφ. Θα λέγαμε, εντάξει, είδες, ο Θεός είναι μαζί μου, με ευλόγησε, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι τώρα. Καλά είσαι τώρα, αλλά έρχεται το επόμενο, αδελφοί, χτύπημα. Η γυναίκα του Πετεφρή τον κοιτάζει, νέος ήταν, όμορφος ήτανε, αρχίζει και ζητάει περίεργα πράγματα. Και ο Ιωσήφ, και λεπτός και ευγενικός και τι ωραία μίλησε, λέει, σε αυτό το σπίτι όλα είναι ελεύθερα για μένα, εκτός από σένα που είσαι γυναίκα του. Σέβεται το αφεντικό του. Αλλά και κάτι ακόμα. Πώς να κάνω, λέει, αυτό το μεγάλο κακό μπροστά στο Θεό που με βλέπει? Ακούτε τι επίγνωση είχε αυτό το παιδί, αδερφοί. Ότι τα μάτια του Κυρίου είναι πάνω του. Ότι με βλέπει ο Θεός. Πώς μπορώ να αμαρτήσω στο Θεό μου κάνοντας αυτό το πράγμα?
Εξαιτίας όμως του ότι ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού, τι γίνεται? Κατασυκοφαντημένος από αυτή τη γυναίκα, βρίσκεται σε μια φυλακή μέσα. Σε ένα λάκκο, εκεί που βάζανε τους δεσμίους του Φαραώ. Για φαντάσου, αλλά τι, λέει, τι σημειώνει η Γραφή. Ο Κύριος όμως επέχε έλεος, λέει, επί τον Ιωσήφε. Ήταν μαζί του ο Κύριος και βρήκε χάρη ενώπιον του αρχιδεσμοφύλακα. Όλες τις δουλειές στη φυλακή τις έκανε ο Ιωσήφ, αυτός διαχειριζόταν τα πάντα. Και έρχονται και δυο υπουργοί του Φαραώ, ο αρχιενοχός και ο αρχισιτοποιός, κάτι κάνανε, τους βάλαν στη φυλακή και τους υπηρετούσε ο Ιωσήφ. Και κάποιο πρωί που πήγε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, βλέπει τα πρόσωπά του σκυθροπά, περίεργα. Λέει, τι πάθατε, λέει, γιατί είσαστε έτσι σήμερα? Είχαν δει από ένα όνειρο και δυο και ήταν ταραγμένοι, ήταν περίεργοι. Ποιος θα μας το εξηγήσει? Λέει, δεν ανήκουν στο Θεό οι εξηγήσεις των ονείρων? Για πέστε μου, λέει, τι είδατε? Του λένε τα όνειρά τους, τους τα εξηγεί και όπως τους τα εξήγησε γίνανε ακριβώς. Σε τρεις μέρες το μεν αρχιενοχώ τον αποκατιστά ο Φαραώς στο υπούργημά του και τον άλλονε, τον κρέμασε και τον φάγανε τα πετεινά του ουρανού. Και λέει στον αρχιενοχώ, σε παρακαλώ, λέει, τώρα που θα πάω στο Φαραώ, πες του δύο λόγια, τι άδικα είμαι εδώ. Κλέφτηκα, λέει, από το, με κλέψανε από τα αδέρφια μου, με δυο μου πουλήσανε, αυτό, δεν ξέρω τι ακριβώς του είπα, αλλά είμαι άδικα εδώ πέρα, πες του δύο λόγια να πω. Ναι, ναι, Ιωσήφ, μη στεναχωριέσαι, εδώ είμαι εγώ. Τον ξεχνάει τελείως ο αρχιενοχώς. Και λέω πάλι, λέω τον background τώρα, το από πίσω. Δεν θα πει ο διάβολος, θα του πει, καλά, πιστεύεις ακόμα αυτό το Θεό? Είσαι σοβαρός? Σου πω, θα σε προσκυνήσουν τα αδέρφια σου. Σε πουλήσανε. Σε πήγε σε αυτό το σπίτι και αυτή σε κατεσυκοφάντησε, ενώ εσύ στάθηκες εκεί που έπρεπε. Πού είναι ο Θεός να φανερώσει αυτή ότι είναι μια διεστραμμένη γυναίκα και εσύ είσαι ο καλοσπούντος? Και τώρα εδώ στη φυλακή, εδώ θα λιώσεις βέβαια, δεν θα βγεις, δεν θα πας πουθενά αλλού, αλλά και αυτός ο αρχιενοχώς που σου είπε θα τακτοποιήσει το θέμα σου, πούντος. Πού είναι ο Θεός? Δεν μπορεί ούτε καν να σε θυμίσει στον αρχιενοχώ. Τα λέω όλα αυτά δικά μου είναι, αλλά μην νομίζετε ότι είναι δικά μου ακριβώς. Έτσι εργάζεται ο εχθρός, αδερφή. Έρχεται πάντοτε να διαβάλει, πάντοτε να σου πει ότι αυτά που σου είπε ο Θεός δεν μπορεί να γίνουν, δεν γίνονται. Αλλά ένα πράγμα σας λέω με βεβαιότητα. Εάν σεις, είπε ο Κύριος, μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν, μέσα σας τα λόγια μου, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Μας το είπε, μας το είπε ο Κύριος. Μας το είπε ο Κύριος, δεν μας το είπε άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και έρχεται η ώρα του Θεού. Μπορεί να φαίνεται ότι βραδύνει ο Κύριος. Ξέρετε τι κάνει ο Κύριος? Περιμένει την κατάλληλη στιγμή, πάντοτε. Και πρέπει να μάθουμε και εμείς να περιμένουμε την ώρα του, όπως είπε και η αδερφή μου η Δήμητρα. Να περιμένουμε την ώρα του Θεού. Και θα σας πω κάτι παρενθετικά τώρα. Είδα σε ένα ενύπνιο κάποια γεγονότα που θα γινόταν στη ζωή μου, ευχάριστα γεγονότα, και είδα, χάρηκα, ωραία, ολοζώντανο το όνειρο και όπως τότε μπαίνω και στο αυτοκίνητο μέσα κάπου ήθελα να πάω και με το που μπαίνω στο αυτοκίνητο με παίρνει ένα ποτάμι και με πήγαινε, ούτε ξέρω πού με πήγαινε. Και σηκώθηκα ταραγμένος και μάλιστα άκουσα τη φωνή του Κυρίου ότι αυτά θα γινότανε, έτσι θα γινόταν, λέει, αν αυτά τα γεγονότα που σου δείξα γινόταν στην ώρα που τα ήθελες εσύ. Σηκώθηκα πάνω έντρομος και λέω, Κύριε, δεν θέλω τίποτα στη δικιά μου ώρα, στη δικιά σου ώρα τα θέλω όλα. Τίποτα. Να χαθούμε. Ξέρει ο Θεός, αδερφοί, την ώρα και τον τρόπο για τον καθέναν που θα φέρει τις απαντήσεις. Αμήν. Αλλά πρέπει κι εγώ και εσύ να μάθουμε να περιμένουμε. Ήρθε η ώρα του Θεού, ήρθε. 13 χρόνια. Λίγα ήταν, όλα τι λίγα. 17 χρονών και 30 τώρα. Αλλά ήρθε η ώρα του Θεού για να αποκαλυφθεί το σχέδιό του. Βλέπει ο Φαραώ τα ενύπνια. Δεν είναι κανείς να τα εξηγήσει. Με τα 7 δαμάλια τα παχιά, τα 7 δαμάλια τα ισχνά, τα 7 στάχια τα παχιά, τα 7 στάχια τα καμένα. Και πάει, το λέει, τον θυμήθηκε βέβαια ο αρχιενοχώς, γιατί είναι η ώρα του Θεού. Και πάει ο Ιωσήφ και βρίσκεται μπροστά στο Φαραώ. Του λέει τα όνειρα και του τα εξηγεί. Βέβαια, του έδωσε τη δόξα στο Θεό, λέει, όχι εγώ, λέει, ο Θεός θα δώσει σωτήρια απάντηση στο Φαραώ. Είδατε τι επίγνωση για αυτό το παιδί, έτσι. Και του μίλησε, του είπε 7 χρόνια αυθονίας και 7 χρόνια πείνας μετά και όλη αυτή η αυθονία θα εξαφανιστεί. Γι' αυτό, λέει, φρόντισε σαν τα 7 χρόνια της πείνας, της αυθονίας, να μαζέψεις τροφές για να ζήσει ο λαός.
ποιος λέει καλύτερος από σένα και τον κάνει τι, πρωθυπουργό της Αιγύπτου. Μετά από το θρόνο, εγώ στο θρόνο λέει, κατά το θρόνο θα είμαι ανώτερό σου, από εκεί και ύστερα εσύ θα κάνεις τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ρωτάω τώρα, αδελφοί αγαπητοί, από αυτό το σχέδιο του Θεού, τι θα μπορούσε να λείπει? Αν δεν τον μισούσαν τα αδέρφια του, θα τον πουλάγανε? Όχι. Όχι, θα ήταν εκεί με τον πατέρα τον Ιακώβ και θα πεθαίναν από την πείνα όλοι μαζί. Αν δεν τον πουλάγανε στους Ισμαηλίτες, θα τον πηγαίνανε οι Ισμαηλίτες στην Αίγυπτο? Όχι. Αν δεν τον αγόραζε ο Πετεφρής, θα τον εγνώριζε η γυναίκα του? Όχι. Αν δεν τον συκοφαντούσε η γυναίκα του, θα βρισκόταν στη φυλακή? Όχι. Αν δεν πήγαινε στη φυλακή τον αρχινοχό, θα τον γνώριζε? Όχι. Αν ο αρχινοχός τον θυμότανε 2 χρόνια πριν, θα τον βρίσκανε την ώρα που τον ήθελε ο Φαραώ? Όχι. Θα μπορούσε να λείψει τίποτε από αυτό το σχέδιο του Θεού, αδελφοί? Όχι. Αμήν. Το τέλειο σχέδιο, το τέλειο σχέδιο. Γιατί? Για να σωθεί αυτός, να σωθεί όλος ο λαός του Θεού. Όλος ο Ισραήλ σώθηκε από την πείνα εξαιτίας του Ιωσήφ, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε πώς συνήργησε τόσα άσχημα πράγματα, τόσα άσχημα. Μίσος, κακία, συκοφαντίες, ταλαιπωρία, Όλα αυτά συνήργησαν στο αγαθός τους, αγαπώντας το Θεό. Αμήν. Γιατί όμως? Γιατί ο Ιωσήφ αγαπάει τον Κύριο, αδελφοί. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Η προϋπόθεση για αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σου, να τα συνεργήσεις στο αγαθό ο Κύριος, είναι να αγαπάς το Θεό. Αυτό είναι το μόνο. Και αγαπάω το Θεό, ξέρουμε όλοι μας, δεν είναι λόγια. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλά τον αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα συνεργούν στο αγαθό, και πόσα πράγματα, ακόμα και η ταλαιπωρία του Ιώβ. Τι ευλογία έγινε αυτό το βιβλίο, λέω. Και ο Ιώβ δεν το είχε το βιβλίο του Ιώβ να διαβάσει ο ταλαίπωρος, το έγραφε. Εμείς όμως το διαβάζουμε. Και πόσοι έχουμε παρηγορηθεί, έχουμε ενισχυθεί, έχουμε πάρει δύναμη, έγινε ευλογία, όχι μόνο για τον Ιώβ τον ίδιο, που ο ίδιος είπε, λέει, άκουγα για σένα με την ακοή, αλλά τώρα που σε βλέπω, είπε στο Θεό, τι, βδελίτω με τον εαυτό μου. Γνώρισε το Θεό όπως δεν τον ήξερε. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί αγαπητοί, γιατί αυτό συμβαίνει στη ζωή όλων των παιδιών του Θεού, που αγαπάνε τον Κύριο. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου, αυτό το άσχημο που βλέπεις εσύ, ένα είναι σίγουρο, ότι η ευλογία θα γίνει στο τέλος. Ευχαριστούμε το Θεό. Αυτό λέει λοιπόν, και το ξέρουμε όχι μόνο από τη γραφή, αλλά και από την προσωπική μας ζωή. Πόσες φορές δυσάρεστα γεγονότα που βγήκανε, ξέρω εγώ, στη ζωή μας, έγιναν μεγάλες ευλογίες. Και πήραμε τέτοιες εμπειρίες που δεν θα τις είχαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Όταν άρχισα αιμοκάθαρση, πριν 37 χρόνια σας μιλάω τώρα, ήταν 21 Μαΐου, τώρα σε λίγο έχω επέτειο. Λοιπόν, όταν βγήκα από το νοσοκομείο, ήμουνα το χάλι μου, γιατί ήταν η τρικυμία η μεγάλη, η πρώτη, και είπα και εγώ σαν τους μαθητές, που ήμουν πολύ καινούριος, δεν ήξερα και πολλά πράγματα, αλλά λέω, Κύριε, χάνομαι, λέω. Γιατί με είχε επισκεφτεί, με δύναμη ο Κύριος, αλλά μετά από 53 μέρες στο νοσοκομείο βγήκα έξω και ήμουνα, πω πω, λέω, τα χάλια μου. Τώρα θα χαθώ, λέω, θα πάω στην κόλαση. Αλλά πήγα στην εκκλησία, δεν μπορούσα ούτε να γονατίσω, λίγο προσευχήθηκα, μου μίλησε όμως ο Κύριος, μου έδωσε μια προφητεία και μου μίλησε πάνω ακριβώς στο θέμα μου, αλλά εκείνο το πρωί, 7 παρα 10 ήταν, ξύπνησα με ένα μήνυμα που μου στείλε με έναν άγγελό του. Και είναι ένα μήνυμα ζωής για μένα. Ξύπνησα με αυτά τα λόγια, δεν την έδωσα τον άγγελο, άκουγα τη φωνή του. Ο Θεός όσους κάλεσε, τους κάλεσε για να τους σώσει και τους δίνει πίστη. Εσένα τώρα σου δίνει πίστη. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδερφέ. Ξέρετε πώς σηκώθηκα, άλλος άνθρωπος. Σαν να είχαν τελειώσει όλα. Μα τίποτε δεν είχε αλλάξει. Όλα είχαν αλλάξει, αδερφή αγαπητή. Ζει ο Θεός μας. Ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αδερφή. Και αυτό θέλει ο Θεός, να μάθουμε να εμπιστευόμαστε και να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τυχαίοι, αδερφοί. Δεν το λέω με καύχηση, προσέξτε. Αλλά δεν είμαστε τυχαίοι. Ξέρετε ότι έχει ασχοληθεί ο Θεός του σύμπαντος και ασχολείται μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά είναι αλήθεια, γιατί λέει στους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού, της καταπρόθεσιν κλητής, λέει το κείμενο, που σημαίνει η πρόθεση είναι η προαιώνια βουλή και απόφαση του Θεού. Άραγε δηλαδή, εδώ πέρα εννοεί ότι όσους προώρησε ο Θεός θα σωθούνε και τους άλλους που δεν προώρησε θα χαθούνε.
Υπάρχει δηλαδή απόλυτος προορισμός? Όχι, όχι, όχι. Όχι, αδερφοί αγαπητοί, γιατί θα ήταν πολύ άδικο αυτό. Κάποιους ανθρώπους, αν τους έχει προορίσει, θα σωθείτε εσείς, τέλος. Και εσείς θα χαθείτε. Τελείωσε. Ό,τι και να κάνετε, θα χαθείτε. Δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός. Υπάρχει πρόγνωση του Θεού. Προσέξτε. Ξέρει εν τη ελευθερία σου και εν τη ελευθερία μου τι θα επιλέξουμε. Και ξέρει εκ των προτέρων. Γι' αυτό λέει, μας εξέλεξε, ξέρετε από πότε? Προκαταβολής κόσμου. Μας ήξερε από τότε, μάλιστα. Και προκαταβολής κόσμου σημαίνει πριν φτιάξει τον ουρανό και τη γη, είχε ασχοληθεί με τον καθέναν από εμάς. Το λέω και δεν χορταίνω να το σκέφτομαι. Λέω, για σκέψου τώρα ότι ο Θεός του σύμπαντος ασχολήθηκε μαζί σου πριν κάνει οτιδήποτε άλλο. Ο πρώτος που ασχολήθηκε ήσουν εσύ. Ασύλληπτα πράγματα, αληθινά πράγματα όμως, αδερφοί. Ήξερε πού θα μας βρει, πώς θα μας βρει, ποιοι θα είμαστε. Τα πάντα ήξερε. Και είχε το σχέδιό του τέλειο. Ευχαριστούμε τον Θεό της καταπρόθεσης κλητής, λοιπόν. Και βλέπω πόσα πράγματα ακούω έτσι, ομολογίες αδερφών. Και όταν ακούω να σώζονται από κινδύνους που έπρεπε να σκοτωθούν και ακούω τέτοια γεγονότα, λέω, αυτός είναι προγνωρισμένος 100%, λέω. Είχε στείλει τους αγγέλους όλους ο Κύριος και τον φύλαγε αυτόν. Ναι. Θυμάμαι ένα αδερφάκι μας ερχόταν σε κάτι μελέτες που κάναμε. Ο Χρήστος έχει φύγει για τον Κύριο τώρα. Και μου λέει, Δημήτρη, άκουνε τι είχε γίνει. Δούλευε στο Πέραμα. Και λέει, στο διάλειμμα μπήκαμε σε ένα ξύλινο κοντέινερ που ήταν αδιανό για να κάνουμε έτσι το κολατσιό μας και να βγούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας για τον ήλιο, για ίσιο. Πάνω από αυτό το κοντέινερ υπήρχαν και άλλα, αλλά ήταν ένα αδιανό κάτω. Εγώ, λέει, έτρωγα το κολατσιό μου, μία η ώρα έβγαινα, έκανα τσιγάρο και πήγαινα για τη δουλειά μου. Εκείνη την ημέρα, λέει, κάποιος με ρωτάει, Χρήστο, τι ώρα είναι? Κάνω έτσι, λέει, 1 παρά 10, σηκώνομαι και βγαίνω. Με το που βγαίνω, Δημήτρη, ακούω κρακ, 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 κρακ και έχει πέσει το κοντέινερ και έχει πλακώσει. 2 προλάβανε και βγήκανε κατατραυματισμένοι, οι άλλοι καταπλακωθήκανε. Λέω, Χρήστο, κατάλαβες ποιος σε πήρε από το χέρι και σε έβγαλε? Λέει, το κατάλαβα, Δημήτρη, τώρα το κατάλαβα. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Ακούμε κάτι πράγματα, κάτι. Και εγώ, βέβαια, δεν είναι, έχω και την προσωπική μου πείρα, 16 χρονών, 16. Οι γιατροί μου δίνανε 1 μήνα ζωής. Και όχι με εξετάσεις που μπορεί να ήταν λάθος, με βιοψία. Βιοψία στα νεφρά κατεστραμμένα. Λέω στον πατέρα μου, πάρτονε να πας να τον θάψεις. Ακόμα δεν έχει περάσει αυτός ο μήνας. Περιμένω. Λέω, πού θα πάει? Πού θα πάει, λέω. 1 μήνας είναι, λέω. Δεν μπορεί, θα τον εφάμε. 50 χρόνια τώρα, ζει ο Θεός μας, αδερφοί. Όχι γιατί κάτι, αλλά μη είχε προγνωρίσει ο Κύριος, δεν είναι ακόμα ώρα, παιδί μου, στα 29 σου θα σωθείς, σε περιμένω. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό το Θεό λατρεύουμε, το ξέρετε. Καμιά φορά, λέει, στην εκκλησία σας τι κάνετε? Λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό. Αμήν. Αυτό κάνουμε. Αμήν. Εν πνεύματι και αληθεία όπως θέλει ο Κύριός μας, αδερφοί. Δεν είμαστε μια θρησκεία που κάνουμε κάτι διαφορετικά, τελετουργικά από τους άλλους. Όχι, όχι. Θέλουμε να είμαστε η Εκκλησία του Χριστού και στο χέρι μας είναι. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε προγνωρισμένοι και προορισμένοι και πάλι το λέω χωρίς κάφηση. Γιατί? Γιατί δεν σημαίνει ότι το ότι σε έσωσε ο Κύριος έχει εξασφαλισμένο και τον ουρανό. Έχω και το μέρος μου, έχεις και το μέρος σου. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αυτό λέει. Διότι όσους προεγνώρισε, και εδώ να πω κάτι, γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν, λέει, αφού τα ξέρει ο Θεός. Άρα είναι ορισμένα, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Όχι, λέω, όχι. Δεν είναι συγκεκριμένο. Ο Κύριος προγνωρίζει, δεν καθορίζει, προγνωρίζει. Και τους λέω ένα παράδειγμα, για να γίνει κατανοητό. Πες ότι εγώ ξέρω έναν σκηνοθέτη και πριν βγει το έργο στους κινηματογράφους, δεν πάμε σινεμά, αλλά δεν έχει σημασία, παράδειγμα είναι. Λοιπόν, το έχω δει και το ξέρω. Και πάω με κάποιο φίλο μου, και αρχίζω και του λέω, ξέρεις, θα κάνει αυτός, αυτό και αυτό και αυτό. Και όπως του το λέω, έτσι γίνεται. Εγώ γιατί το λέω, το καθορίζω να κάνει αυτό το συγκεκριμένο? Όχι. Το ξέρω και του λέω ότι θα κάνει αυτό. Έτσι και ο Θεός, χωρίς να παρεμβαίνει στην ελευθερία του ανθρώπου, ξέρει τα πάντα. Αμήν. Αυτό είναι. Πώς τα ξέρει, δεν ξέρω. Ξέρω ότι τα ξέρει. Αυτό είμαι σίγουρος, αδερφοί αγαπητοί. Και είμαι πεπισμένος, θα σας πω κι άλλο από την ομολογία μου. Είμαι 24 χρονών, κανονικότατα στη ζωή μου, εκεί όπως ήμουνα, και μίλαγα με μια φίλη μου, 2 η ώρα τη νύχτα, μου έχει μείνει χαρακτηριστικό αυτό,
Και όπως μιλάγαμε, της λέω το εξής. Λέω, εγώ ξέρω ότι μια μέρα θα μιλάω για το Ευαγγέλιο και για τίποτα άλλο. Ακούτε, προφητεία πεντακάθαρη. Δεν το έχω ανοίξει το Ευαγγέλιο. Δεν είναι αυτή η ορολογία στο στόμα μου. Δεν μπορούσα να πω Καινή Διαθήκη. Θα μιλάω για το Ευαγγέλιο και για τίποτα άλλο. Και μου λέει, μα θα σε κοροϊδεύουν τότε. Λέω, τότε δεν θα με νοιάζει τίποτα. Ακούτε, ποιος μίλαγε, αδελφέ. Ποιος μίλαγε. Ζει ο Θεός μας. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Έχουμε τόσες αποδείξεις κι εμείς ότι ο Κύριος μας προγνώριζε και μας είχε ορίσει και είχε ορίσει και το έργο που θα κάνουμε. Αμήν. Πώς θα τον ευχαριστήσουμε, αδελφοί. Πώς θα τον ευχαριστήσουμε. Εδώ λοιπόν λέει, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Να το μέρος μου τώρα και το μέρος σου. Πρέπει να μοιάσω σε ποιον, στον Ιησού Χριστό. Μα εγώ μπορώ, αδελφέ. Ό,τι είχε ο Κύριος, το έχει δώσει και σένα ο Πατέρας. Αμήν. Αμήν. Όλα μας τα έχει δώσει, αδελφέ. Μας έδωσε τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες για να γίνουμε κοινωνήθειας φύσεως. Αλλά πρέπει να κάνουμε και εμείς τι. Να αποφύγουμε την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας, δια φθορά. Και να κάνουμε τι, βέβαια, την κλίση και την εκλογή μας. Είναι το μέρος μας τώρα αυτό, αδελφέ. Το μέρος μας να αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί την καρδιά μας και να μας οδηγήσει μέσα και από τα στενά μονοπάτια που θα επιτρέψει και από τα κακοτράχαλα μονοπάτια που θα επιτρέψει, από τα οποία όμως πρέπει να περάσουμε οπωσδήποτε για να δούμε το πρόσωπό του, αδερφοί. Τι ωραία. Θα μοιάσουμε στο Χριστό, θα μοιάσουμε στο Χριστό. Όταν θα τον δούμε, τι θα είμαστε, όμοιοι με αυτόν. Αλλά όποιος έχει αυτή την ελπίδα, τι κάνει. Αγνίζει αυτόν, λέει, καθώς αυτός είναι αγνός. Αμήν. Αυτό είναι το μέρος μας τώρα. Με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος, να καθαρίσουμε την ψυχή μας, τις καρδιές μας, αδερφοί, και να μοιάσουμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για να είναι αυτός, λέει, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Ποιος, ο Κύριός μας, πρωτότοκος. Μα ο Κύριος είναι ο μονογενής, έτσι δεν είναι. Δεν είδαμε τη δόξα, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός. Αμήν. Αλλά αυτός ο μονογενής μας αγάπησε τόσο, αδελφοί αγαπητοί, που λέει, δεν τα θέλω όλα δικά μου, θέλω να τα μοιραστούμε μαζί. Εσείς το θέλετε? Τι να πούμε, αδελφοί, για την αγάπη του Χριστού? Τι να πούμε? Τι έκανε για μας και τι μας ζητάει? Γιατί καμιά φορά ακούω, βαριά η καλογερική, αδελφέ μου, μου λέει. Λέω, για την καλογερική δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη, μου λέω. Αλλά ξέρω ότι ο ζυγός του Κυρίου είναι καλός και το φορτίο του είναι ελαφρύ. Δεν μας ζητάει πολλά πράγματα, αδελφοί. Μας ζητάει να κάνουμε στον ελάχιστο βαθμό αυτά που έκανε στον ύψιστο βαθμό αυτός για μας. Πρώτος τα έκανε αυτός για μας και μας ζητάει τώρα να το κάνουμε κι εμείς. Τι έκανε ο Κύριος? Απαρνήθηκε τη δόξα του και έλαβε δούλου μορφή. Και τι μου λέει τώρα και εμένα? Απαρνήσου τον εαυτό σου και εσύ, Δημητράκη μου. Στο κάτω-κάτω δεν έχεις και τίποτε καλό. Άσε τον εαυτό σου και έλα να σου δώσω εγώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν μας ζητάει δύσκολα και πολλά πράγματα. Μας ζητάει τα αυτονόητα, αδερφοί. Αυτό λέω, αλλά πρέπει να το εννοήσουμε κι εμείς, να το καταλάβουμε. Θέλουμε να μοιάσουμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Πάμε σε έναν τόπο άγιο. Εκεί όπου οι άνθρωποι όλοι δώσαν, οι περισσότεροι δώσαν και τη ζωή τους για τον Χριστό. Δώσανε τα πάντα για τον Χριστό. Πού πάμε, αδερφοί? Δεν πάμε σε ένα περιβάλλον οτιδήποτε. Εκεί που ξέρουμε ότι δεν θα εισέλθει τίποτε, το οποίο μιένει προξενή βδέλυγμα. Μην το πάρουμε βαρύ, σας το λέω και πάλι. Ο Κύριος μας έδωσε όσα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά πρέπει να τον αφήσουμε να κάνει και το έργο του όπως αυτός ξέρει. Ευχαριστούμε τον Θεό και έρχεται τώρα να μας πει πώς εκπληρώνεται το σχέδιο του Θεού μέσα στον χρόνο. Όσους προώρησε, τούτους και τους εκάλεσε. Πώς καλεί ο Κύριος? Με τη φωνή του. Φωνάζει. Ξέρετε ποια είναι η φωνή του Ιησού Χριστού? Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι η φωνή του Ιησού Χριστού. Τα πρόβατα τα δικά μου, λέει, ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Ακούμε, και όταν ακούσαμε όλοι μας το Ευαγγέλιο, αναπαύθηκε η ψυχή μας. Τα χάλια μου είχα, αλλά λέω, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι πραγματικά, ευχαριστούμε τον Θεό, που είναι τόσο όμορφη η αλήθεια του Χριστού, αδελφοί, και ξεκάθαρη. Είναι φως πραγματικά ο λόγος του Θεού και σκοτία δεν υπάρχει ουδε μία. Αυτούς λοιπόν τους εκάλεσε. Τι έκανε όταν τους κάλεσε? Τους δικαίωσε. Γιατί? Γιατί αποδεχτήκαμε την κλίση. Γιατί όλους τους καλεί ο Κύριος. Ελάτε σε μένα όλοι, λέει, κουρασμένοι, φορτωμένοι. Δέχονται όλοι την κλίση? Όχι, όχι. Αλλά εμείς τη δεχτήκαμε, γι' αυτό και μας δικαίωσε ο Κύριος, αδερφοί. Δικαιωθέντες λοιπόν
εκ πίστεως τώρα τι έχουμε, ειρήνη προς το Θεό. Πριν πώς ήμασταν, εχθροί του. Κάναμε όλα τα έργα, τα αντίθετα με αυτά τα οποία ήθελε ο Κύριος. Τώρα όμως είμαστε παιδιά του αγαπημένα και ευλογημένα. Όσους λοιπόν κάλεσε τους δικαίωσε και όσους δικαίωσε τούτους και εδόξασε. Εντάξει, μας εδόξασε μετά. Θα μας δοξάσει μετά. Και εδώ μας δοξάζει ο Κύριος, αδερφοί. Να σας πω μια δόξα που απολαμβάνουμε. Αυτή η διδασκαλία που έχει χαρίσει στην Εκκλησία μας ο Κύριος είναι δόξα του Κυρίου, αδερφοί. Ο λόγος του. Ακούω το τι ακούνε οι άνθρωποι, τι διδασκαλίες ακούνε και τραβά τα μαλλιά. Λέω, είναι δυνατόν άνθρωποι να λένε τέτοια πράγματα. Και θυμήθηκα την πρώτη έτσι νυχτερινή όραση που μου ρίξε ο Κύριος. Στον ύπνο μου ήταν ολοζώντανο, γιατί ήθελα να κάνω αστρικά ταξίδια και το πρώτο δώρο που μου έκανε ήταν το αστρικό ταξίδι. Πέταγα μέσα στο σύμπαν, κύρναγα και επέστρεψα στη γη και είδα τον κόσμο όλο κολλημένο στη λάσπη ήτανε και το σημείο ήταν μια παραλιακή πόλη και ήταν γεμάτη η παραλία με ψόφια ψάρια σε αποσύνθεση. Ψόφια ψάρια. Και κάποιος έπαιρνε αυτά τα ψάρια και τους στάδινε να τρώνε. Μετά το κατάλαβα βέβαια τι ήτανε. Εγώ είχα βγει από εκεί μέσα και ετοιμαζόμουν να μπω σε ένα παλιό τρικάταρτο πλοίο το οποίο σε λίγο θα έφευγε. Ήταν η Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Ζει ο Θεός μας, αδελφοί. Ήταν η πρώτη νυχτερινή όραση που μου έδειξε όταν ξεκίνησα να διαβάζω. Και μετά μου αποκάλυψε βέβαια ότι αυτά τα ψόφια ψάρια είναι η πνευματική τροφή που τρώνε οι άνθρωποι σήμερα. Γιατί εγώ μοίραζα Ευαγγέλια, ο πατέρας μου, θρησκευόμενο άτομο πολύ, έδινε, να μην πω τώρα βιβλιαράκια, να μην τα αναφέρω, βιβλιαράκια διάφορα. Ψόφια ψάρια. Δυστυχώς, αδερφοί, και να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να τον παρακαλέσουμε να μας κρατήσει στο φως του, αδερφοί. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Η αλήθεια είναι αυτή που αγιάζει τον άνθρωπο και η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ο λόγος, ο ειδικός σου είναι αλήθεια, είπε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό και βέβαια μας δοξάζει και με ενέργειες που κάνει ο Κύριος, αδερφοί. Είναι μαζί μας. Φαίνεται ότι είναι μαζί μας. Με ρώταγε κάποτε μία του αντιαιρετικού, λέει, ήθελα να ξέρω τι τους λέτε εκεί και τους πείθετε. Λέω, τους κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Όχι, λέει, κάτι άλλο κάνετε. Ναι, λέω, το Λόγο του Θεού. Τι άλλο κάνουμε. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Ποιος πείθει τους ανθρώπους, ο ίδιος ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί. Εμείς μιλάμε, αλλά αυτός που πείθει είναι ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός μας έπεισε και εμάς και είμαστε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο, Και τι λοιπόν θέλουμε πει προς τα αυτά, αν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλνει είστε καθ' ημών. Αφού λοιπόν μας προγνώρισε, μας προώρησε, μας δικαίωσε εμάς, άρα είναι ο Θεός μαζί μας. Είναι. Τότε ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον παντοδύναμο Θεό. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, πολλοί θα ξεσηκωθούν εναντίον μας. Είναι βεβαιωμένο αυτό. Θα σηκωθούν ομού εναντίον σου πλην ουχίδιε μου, λέει, όχι. Όλοι οι ή της απειθίας θα στραφούν εναντίον σου. Ξέρεις γιατί? Κάποιος τους οδηγεί εναντίον σου, κάποιος τους διεγείρει εναντίον σου. Είναι ο κοσμοκράτορας του Σκότους, ο οποίος ενεργεί στους ιούς της απειθίας. Μην παραξενευόμαστε λοιπόν, αν βλέπουμε ανθρώπους χωρίς λόγο να μας αντιπαθούν, να μας μιλάνε άσχημα, να μας διώκουν ακόμα. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όμως ένα είναι το σίγουρο, αδερφοί. Σε όλα αυτά θα νικάς και θα νικά ο παιδί του Θεού. Σε όλα. Όταν μένουμε εκεί βέβαια που μας θέλει ο Θεός. Όταν δεν παρασυρθούμε κι εμείς. Γιατί λέω πάντοτε για τον χριστιανό, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή να ενεργήσει αυτός ή να αφήσει τον Κύριο να ενεργήσει. Όταν ενεργούμε εμείς, τα κάναμε όλοι, μια χαρά, το ξέρουμε όλοι μας. Όταν ενεργεί ο Θεός όμως, τι ωραία που τα κάνει ο Κύριος, αδερφέ. Τι ωραία που τα κάνει. Αλλάζει καρδιές, αλλάζει καταστάσεις. Θυμάμαι το Κυρθανάση, ήταν ένας ταλέπορος άνθρωπος που έκανε μοκάθαρση και ήταν και ανάπηρος. Εκεί στο 7ο θεραπευτήριο του ΙΚΑ που ήμασταν, ο οποίος με μισούσε Θανάση. Μα ήταν και κακουμούτσινος τελείως, ήταν πολύ άσχημος. Ο κ. Θανάσης, τι με έβριζε, παλιό οι Ιεχωβάδες, που ήρθατε εδώ μέσα και κάνετε και αυτό. Με έβριζε συνέχεια. Η μάνα με το μεταξύ φοβόταν γιατί μην ξέρω ότι είμαι νευρικός, μην τον υποτίξω και τον πετάξω από κανένα παράθυρο, γιατί ήμουν στον κόσμο, ήμουν πολύ νευρικό άτομο. Αλλά βέβαια με είχε αλλάξει ο Θεός πολύ. Και μια Κυριακή έρχεται ένας αδερφός, αυτό τώρα σας λέω, ένα-ενάμιση μήνα κράτησε. Ένα μήνα μάλλον περίπου, γιατί μετά άλλαξε ο Κυρθανάσης, όπως θα σας πω. Έρχεται ένας λοιπόν αδερφός να με επισκεφτεί, Κυριακή μεσημέρι,
Με το που τον βλέπω και ήρθαν άσα, α, πάλι ο Ιαχωβάδες, πάλι ήρθατε εδώ πέρα, άρχισε να τον ευρύζει τον αδερφό. Και πρώτη φορά είδα χριστιανική συμπεριφορά. Σου κάνει ένα χαμόγελο πλατή-πλατή ο αδερφός, λέει και εσένα σ' αγαπάει ο Χριστός, αδερφέ μου, του λέει. Πώς μ' άρεσε η συμπεριφορά του αδερφού. Ω, λέω, τι ωραίος. Χάρηκα. Χάρηκα με τη συμπεριφορά του αδερφού. Συμπτωματικά διάβαζα τις παροιμίες. Και τι έλεγαν οι παροιμίες? Όταν ο Κύριος αρέσκεται στα σουδούς σας και τους εχθρούς σας ειρηνεύει μαζί σας. Ωραίο εδάφιο, λέω, μ' αρέσει αυτό. Κάτσε, λέω, να κάνω μια προσευχή για τον κύριο Θανάση. Κάνω μια προσευχή για τον κύριο Θανάση. Ούτε θυμάμαι τι είπα, βέβαια. Την άλλη μέρα ο κύριος Θανάσης. Ο Δημητρός το καλύτερο παιδί. Λέω, τώρα θα κάνω το σταυρό μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω, δεν την γλιτώνω. Δεν την γλιτώνω, λέω. Τι το τζίμπησε, λέω, καλό όμως, λέω. Δεν μπορώ να πω. Ποιος του άλλαξε την καρδιά? Έκανε ένα κλικ ο Κύριος, αδερφή αγαπητή. Ζει ο Θεός μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα στραφούν εναντίον μας όμως, αν εσύ και εγώ σταθούμε εκεί που πρέπει, αδερφή, και τους εχθρούς μας θα τους ειρηνεύσει μαζί μας ο Κύριος. Και ξέρετε τι θέλουμε? Εμείς δεν έχουμε εχθρούς. Θέλουμε να εκδικηθούμε το διάβολο, να τους σώσει όλους ο Κύριος. Αυτό θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί. Αυτή είναι η εκδίκηση στους εχθρούς μας. Προσευχόμαστε να τους σώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ λοιπόν μας λέει ένα φοβερό, φέρνει στην επιφάνεια βέβαια το μεγαλύτερη ευλογία. Επειδή λέει όσοι στον ίδιο αυτού Υιό δεν εφίστη. Δεν λυπήθηκε ποιος? Ο Πατέρας ο Ουράνιος, το μονογενή του. Και τον έδωσε, λέει, υπέρ ημών. Ακούτε, αδερφοί αγαπητοί. Υπέρ ποιον? Των ασεβών, των αμαρτωλών, των αθλίων ανθρώπων, έδωσε ο Πατέρας ποιο? Το μονογενή του Υιό. Αμήν. Πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα. Ακούτε, αδερφοί, εδάφιο. Τι συγκλονιστικά εδάφια έχει γραφεί. Έδωσε τον Κύριό μας όταν ήμασταν εχθροί του. Τώρα που είμαστε φίλοι του, τι θα κάνει? Λέει κάτι ωραίο στο πέμπτο κεφάλαιο, θα το διαβάσω. Λέει, αν εχθροί όντες, το 10 εδάφιο, αν εχθροί όντες εφιλιώθημε με το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πόσο μάλλον φιλιωθέντες θέλουμε σωθεί δια της ζωής αυτού? Δεν θα ξαναπεθάνει ο Χριστός, τώρα ζει και βασιλεύει και μεσιτεύει υπέρ ημών. Ζει ο Θεός μας, αδερφοί. Τι ωραία. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτά που απολαμβάνουμε ήδη. Αυτά τα οποία θα απολαύσουμε δεν μπορούμε να τα φανταστούμε και δεν μας αφήνει και ο Θεός να τα καταλάβουμε, γιατί θα είχαμε τρελαθεί όλοι μας. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, από εδώ απολαμβάνουμε αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας, και είμαστε σίγουροι ότι τίποτα δεν θα μας στερήσει, γιατί είναι ο ποιμένας μας και δεν θα στερηθούμε ουδενός από αυτά βέβαια που χρειαζόμαστε. Και συνεχίζει πάλι στο 33, λέει, τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού, ποιος θα τους κατηγορήσει, ποιανού κατηγορία θα ισχύσει? Τι λέει? Θεός είναι ο δικαιών. Μα θα μου πεις, μας κατηγορούνε, μας λένε αιρετικούς. Κι αν μας πούνε αιρετικούς ο Θεός, τι μας λέει? Εξαιρετικούς, μη στενοχωριέστε. Έχει βάλει και ένα έξω ο Κύριος μπροστά. Ας λένε οι άνθρωποι ό,τι θέλουν, αδερφοί αγαπητοί. Εμείς ξέρουμε σε ποιον πιστέψαμε και ποιον ακολουθούμε. Και δεν μπορούν να μας βρουν συγκεκριμένη αίρεση. Να πω τώρα μια παρένθεση θα κάνω πάλι. Μόνο σε κάποια εσχατολογικά που είπαμε τις προσωπικές μας απόψεις, εκεί μας έχουν και μας χτυπάνε. Αλλιώς στη διδασκαλία δεν μπορούν να μας πούν τίποτα, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μας εγκαλέσει ο Μωσαϊκός νόμος. Έκανες τίποτε, γιατί σώθηκες? Γιατί πιστεύεις ότι σώθηκες? Κατά χάριν είμαι σωσμένος δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι από μένα, δεν είναι από τα έργα μου, είναι δώρο του Θεού. Ποιος το λέει? Ο λόγος του Θεού το λέει. Πίστεψα στον Χριστό και σώθηκα. Θα με εγκαλέσει πολλές φορές και η καρδιά μου, γιατί ξέρετε τι παθαίνουμε. Ενώ ο Κύριος συγχωρεί πολύ εύκολα, θα έλεγα, όταν μετανοούμε πραγματικά, εμείς δεν συγχωρούμε εύκολα τον εαυτό μας. Και ταλαιπωριόμαστε, βασανιζόμαστε. Και τι λέει ο λόγος του Θεού? Αν η καρδιά μας κατακρίνει, ο Θεός είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διάβαζα εκεί στον Όμικρον Ζήτα ψαλμό τον Ασάφ, που είχε κάτι διαλογισμούς ο άνθρωπος, κάτι θα είχε κάνει, ποιος ξέρει. Λέει με τη, να το δω πώς το λέει κιόλας. Σκέφτηκα, λέει, το Θεό και ταράχτηκα. Να το δω όμως πώς το λέει, έχει σημασία. Λέει, εν ημέρα θλίψεώς μου εξεζήτησα τον Κύριο, εξέτεινα τη νύχτα, όμικρον ζήτα ψαλμός είναι, τα σχήρας μου και δεν έπαυον. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Θυμήθηκα το Θεό και ταράχτηκα. Διελογίστην και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Για κάτσε. Το Θεό όταν το σκέφτεσαι, χαίρεσαι, δεν ταράζεσαι, μα κάτι έχω κάνει. Κάτι έχω, είμαι σε πτώση, είμαι σε λάθος, σε αμαρτία.
Και τι διαλογιζότανε, ακούστε τι έλεγε. «Μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως και δεν θέλει εισθευμένης πλέον». Λες να με διώξει ο Κύριος, να μου πεις δεν σε θέλω πια. «Ή εξέλιπε διαπαντός του έλεος αυτού, έπαυσε ο λόγος αυτού εις γενεάν και γενεάν». Δεν ισχύει πια ο λόγος του Θεού, που λέει ότι συγχωρεί, ότι συγχωρεί αυθόνος. «Μήποτε ελισμόνησε να λέει ο Θεός, μήποτε εν θειοργή αυτού θέλει κλείσει τους εκτιρμούς αυτού». Ακούτε τι σκεφτόταν, διαλογισμός. Τι είπε όμως το τέλος, «Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο, αλλιούται η δεξιά του υψίστου». Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Και η καρδιά σου να σε κατακρίνει πήγαινε ενώπιον του Θεού. Η αληθινή μετάνοια φέρνει άμεσα τη συγχώρεση του Κυρίου, αδελφοί. Και δεν το λέμε, δεν είναι λόγια δικά μας, γιατί έτσι μας αρέσει να το πιστεύουμε. Μια προσευχή, μια απλή έτσι συντριβή καρδιάς, όχι απλή βέβαια, δεν ήταν καθόλου απλή, έκανε ο ληστής πάνω στο σταυρό που ομολόγησε την αμαρτία του και γύρισε στον Κύριο και είπε «Μνήστητή μου Κύριο, όταν έλθεν τη βασιλεία σου», γιατί του είπε «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Αμήν, αδελφοί. Αμέσως, αμέσως. Ζει ο Θεός μας. Όποιος και να μας εγκαλέσει λοιπόν, Θεός ο δικαιών. Ακούτε, αυτή είναι η απάντηση. Ο πρόεδρος λέει αθώος ο κατηγορούμενος. Τελειώσαμε, αυτό είναι. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί. Ποιος θα είναι ο κατακρίνων, ποιος θα μας καταδικάσει. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος θα κρίνει εν δικαιοσύνη τον κόσμο, Ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν αυτός που θα κρίνει μια μέρα τους ανθρώπους, ναι. Αλλά ο Χριστός όμως πέθανε για μας και μεσητεύει υπέρ ημών. Μπορεί κανείς να μας καταδικάσει. Κανενός η απόφαση δεν θα ισχύσει εναντίον μας. Ζει ο Θεός μας, αδελφοί. Ζει ο Θεός μας. Αυτό είναι και γι' αυτά τα λέμε να πάρουμε θάρρος σήμερα, αδελφοί. Βεβαίως, είπαμε, έχουμε το μέρος μας. Πρέπει να προσέξουμε, να καθαριστούμε, να αγιαστούμε. Όμως, τα υπόλοιπα τα έχει τακτοποιημένα όλα ο Κύριος, αδελφοί. Αυτό που θέλει είναι την υπακοή μας και την υποταγή μας και έρχεται τώρα να ολοκληρώσουμε. Τι στέλνει μας χωρίς, λέει, από τις αγάπης του Χριστού. Τι θα γίνει, θλίψεις, στενοχωρία, διωγμός. Θα έρθουνε, θα έρθουνε. Οπωσδήποτε. Από τη ζωή όλων μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα περάσουμε. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε περάσει πείνα και γυμνότητα. Αυτή είναι αλήθεια. Ούτε προσευχόμαστε να περάσουμε, αλλά ό,τι και αν γίνει όμως, ξέρουμε ότι είναι η προσωρινή, ελαφρά θλίψεις. Αυτή όμως που εργάζεται, αιώνιο βάρος δόξης, αδελφοί. Γυμνώτης, κίνδυνος, μάχαιρα, λέει, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα. Ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Ο χριστιανός δεν αντιστέκεται, δεν είναι αυτός που φωνάζει, που θα βρήσει, που θα τρέξει τον κόσμο στα δικαστήρια, πού. Όχι, αδελφοί αγαπητοί, όχι. Αν κάποιος εραπήσει, λέει, από τη δεξιά, γίνα και την αριστερή εσύ, Αυτός είναι ο χριστιανός, συμβιβαστικός και άμαχος. Ένα πράγμα δεν συμβιβαζόμαστε με την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Εκεί δεν κάνουμε συμβιβασμούς. Αλλά σε όλα τα άλλα, εντάξει. Και να χάσουμε. Αδικήθηκε ποιος, ο Κύριός μας. Και στα χνάρια του Κυρίου περπατάμε. Δεν περπατάμε σε άλλα χνάρια. Αυτός είναι ο δρόμος. Αλλά εις πάντα ταύτα, λέει, τι κάνουμε. Δεν νικάμε απλά. Υπερνικόμενα, αδερφέ. Θα μου πεις εγώ, αδερφέ, είδα ότι έχω χάσει μάχες. Μάχες και εσύ και εγώ έχουμε χάσει. Και μπορεί να χάσουμε κι άλλες που δεν το θέλουμε. Αλλά ο πόλεμος είναι κερδισμένος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μικρές απώλειες, τεράστια και αμύθιτα κέρδη. Μέσα από τις ευλογίες του Θεού, αδερφοί. Εις πάντα ταύτα, λέει, υπερνικόμεν. Επειδή είμαι πεπισμένος, λέει ο Παύλος, ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή. Να μας απειλεί, να σας σκοτώσουμε. Λέγανε στους Αγίους ανθρώπους, θα σε σκοτώσουμε. Λέει, θα με στείλετε μια ώρα αρχίτερα στον αγαπημένο μου. Δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Θα σε κάνουμε, δεν θέλω. Δεν θέλω τις δόξες των ανθρώπων, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαία, ούτε δυνάμεις. Και άγγελοι να μας πούν άλλα πράγματα, δεν θέλουμε, δεν ακούμε κανέναν, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, να μας τιμήσουν. Δεν θέλουμε τίποτα από τους ανθρώπους, αδελφοί αγαπητοί. Ένα θέλουμε να ευαρεστήσουμε τον Κύριο που μας αγάπησε και τον αγαπήσαμε. Αυτό θέλουμε, αδελφοί. Δεν θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων που είναι μάταιοι και πρόσκαιροι. Θέλουμε τη δόξα την αιώνια του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και λέει, ή άλλη της κτήση δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Άλλη της κτήση. Τώρα μιλάνε συνέχεια οι άνθρωποι για εξωγήινους. Λέω, μην τους ψάχνετε, δικοί μας είναι. Εμάς έρχονται να πάρουν, λέω. Μην ψάχνετε, λέω, για άλλους. Θέλουν να δουν ανθρωπάκια και να βρούνε και αυτά.
θα έρθει ο Κύριός μας, λέω, μας το έχει πει. Πάλι έρχομαι, δεν είμαι εκ των κάτω, είμαι εκ των άνω. Εγώ και πάλι έρχομαι για να σας παραλάβω να είστε εκεί που είμαι και εγώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ψάχνουν να βρουν εξωπλανήτες να μας μετακομίσουν. Πού να μετακομίσεις με αυτό το σώμα, βρε ταλέπορε άνθρωποι, πού να πας. Αυτό είναι για τη γη. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Και έλεγα προχθές κάτι που εσύ είχα κάνει ένα υπολογισμό. Λέω με έναν πύραυλο που τρέχει, είπα εγώ 35.000 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά μου είπαν ότι υπάρχουν και πιο γρήγοροι πύραυλοι. Με 35.000 την ώρα χιλιόμετρα, για να κάνει ένα έτος φωτός, θέλει μόνο 33.500 χρόνια. Μόνο. Μόνο. Τώρα με 50.000 χιλιόμετρα δεν ξέρω, μπορεί να θέλει λιγότερα. Να θέλει 20. Αλλά λέω, πού να πάμε. Ο Κύριος θα μας δώσει και καινούριο σώμα, αλλά ευχαριστούμε γιατί έχει ετοιμάσει και νέους ουρανούς και νέα γη που θα κατοικεί δικαιοσύνη. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.